Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, την ώρα που οι ανάγκες αυξάνονται εξαιτίας της άφιξης χιλιάδων τουριστών αλλά και της μάστιγας οτρόχαιων, με τις καταστάσεις να είναι ακόμα πιο ασφιχτικές τον Αύγουστο. Όπως υποστηρίζουν συνδικαλιστές, 10 κρεβάτια στις ΜΕΘ είναι κλειστά σε Παγνή και Βενιζέλιο, ενώ σε επίπεδο Κρήτης ο αριθμός αυτός ανέρχεται στα 18. Κάθε χρόνο και βεβαίως όλη τη χρονιά τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας στο νησί μας, ενώ έχουν αναπτυχθεί και έχουν φτιαχτεί, δεν λειτουργούν όλα εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι με τον διπλασιασμό του κόσμου αυτό το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου είναι κλειστά εδώ και αρκετούς μήνες 10 κρεβάτια και στο Βενιζέλιο και στο Παγνή, και ταυτόχρονα σε όλο το νησί συνολικά είναι περίπου 18 κρεβάτια κλειστά που θα μπορούσαν να λειτουργούν, αλλά λόγω έλλειψης δεν λειτουργούν. Η υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χτυπά κόκκινο, με τον Δημήτρη Βρύσαλη να τονίζει την ανάγκη άμεσων προσλήψεων, με τον ίδιο να αφήνει εχμές εναντίον της κυβέρνησης, λέγοντας ότι έπεσαν στο κενό οι υποσχέσεις της το 2020 περί προκήρυξης 1000 θέσεων νοσηλευτών και φυσιοθεραπευτών στις ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι, αν δεν είναι στο 100%, θα είναι στο 90%, αλλά καταλαβαίνει κανένας όταν οριακά. Αυτό βεβαίως δημιουργεί ασφιχτικές συνθήκες και γι' αυτό εμείς ζητάμε άμεσες προσλήψεις με επίκουσες διαδικασίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι υποκρισία αυτό που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση, ότι στηρίζει και ακούει τους ασθενείς. Δεν ακούει τους ασθενείς, ακούει τα συμφέροντα των ιατρικών επιχειρηματικών ομίλων που ανθούν και στο νησί μας εξαιτίας της συνειδητής απαξίωσης του συστήματος υγείας από την κυβέρνηση. Την ερχόμενη Πέμπτη, το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή προχωρά σε στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί, με τον πρόεδρο των εργαζομένων να περιγράφει τις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό και στη γυναικολογική κλινική. Και γι' αυτό το λόγο, εξαιτίας αυτών των ελλείψεων, προχωράμε την Πέμπτη σε στάση εργασίας 7 με 10 για τους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας που δεν μπορούν να πάρουν τις άδειές τους. Αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος μπορεί να καλύψει 2 και 3 πόστα. 1 με 2 νοσηλευτές έχουν στην ευθύνη τους 40 και 50 ασθενείς. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη μεών. Αυτή τη στιγμή στη γυναικολογική κλινική υπάρχουν 6 μέες που έχουν να πάρουν 2 χρόνια άδειες.